έχουν κάτι που δεν καταλαβαίνουν πάνω στην πλέξη, μπορούν εκεί να κάτσουν και να δούμε, να το δούμε στο ίντερνετ, να το δούμε σαν τεχνική. Ιδάλλως, το να βρούμε μόνο το ίντερνετ, τους μουσείς μαθαίνουν να βλέπουν μηχανικά και όχι και το παραπάνω. Ωραία. Λοιπόν, γεια σας. Λέγεται. Γιατί δεν έχετε πιο κοντά, δεν έχουμε και τόσο πολύ κόσμο. Για να μην κοιμώ, γιατί ξέρετε και έχω και ένα θέμα. Άμα βλέπω τη γενιά μου, δεν βλέπω εκεί. Άμα τα βγάλω, σας βλέπω. Οπότε όλοι λίγο γίνει πιο κοντά. Ωραία. Φαντάζομαι το θέμα το καταλάβατε και θα δείξω. Αν θέλετε κάτι και να φαντάζετε, εγώ θα παρακολουθείτε και πιο άνετα. Ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάτε και εδώ. Θα πάρει κάτι γενικότερα. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε το πώς διαβάζουμε μία πλέξη, έτσι, τις οδηγίες μίας πλέξης. Η πλέξη, όπως ανέφερε προηγουμένως, είναι σε γραφικό λόγο, σε γραφικές οδηγίες, ή σε σχεδιά γραμμά πλέξης, ή ακόμα και στα δύο. Έτσι, όταν ο άνθρωπος που πάει να πλέξει μία πλέξη, θα μπορεί, αν κάποιο καταλαβαίνει τις οδηγίες, τις γραφές, θα μπορεί να πλέξει στο σχεδιάγραμμα. Το σχεδιάγραμμα είναι πραγματικά πολύ βοηθητικό, τη ουσία είναι μια διεθνής γλώσσα. Εσείς πλέκετε με σχεδιάγραμμα. Όχι. Το σχεδιάγραμμα είναι μια διεθνής γλώσσα, όπως είπα. Έχει σύμβολα. Αυτά τα σύμβολα είναι διεθνή. Αυτό το λέω γιατί δεν χρειάζεται να ξέρουμε αγγλικά, καν αγγλικά. Αν τα μπορέσουμε και αποτυπωτήσουμε και μάθουμε 10 σύμβολα, τα πιο κύρια σύμβολα, με αυτά μπορούμε πραγματικά να κάτσουμε και να φτιάξουμε μια πλέξη. Όπως επίσης και το γραπτό λόγο, ακόμα και αν δεν ξέρουμε αγγλικά, μπορούμε να μάθουμε 10 λεξούλες, οι οποίες είναι βασικές και εκεί να κατευθυνθούμε, διότι όλες αυτές οι λέξεις επαναλαμβάνονται. Αυτό θέλει λίγο χρόνο. Στην πρώτη φορά που θα τα αφήσουμε, να το αποκοινωνικοποιήσουμε και την δεύτερη φορά με το οικείο. Και την τρίτη φορά ακόμα από το οικείο. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, όπως σας γράφω στην αρχή, λέω ότι τα πρακτικά σχέδια βασίζονται σε επαναλήψεις, κόντων και σειρών. Η σειρά, όπως ξέρετε, αν έχετε φτιάξει κάποιο σχέδιο, η σειρά μας έχει μια ακολουθή κόντων. Μπορεί να σου λέει ότι η σειρά αυτή αποτελείται. Δύο κόντους καλή, τρεις κόντους ανάποδη, δεκάματα αυτά, έτσι για να ξέρουμε και να ξεχωρίζουμε τι έχουμε να πλέξουμε. Ή ακόμα και κάποιες άλλες οδηγίες, μπορεί να υπάρχει κάποια μείωση, η οποία αναφέρεται σε πιο έτσι λέξεις οι οποίες είναι πιο δύσκολες, αλλά γενικότερα υπάρχει μια ακολουθή κόντων και τίποτε άλλο. Έτσι, από εκεί και έπειτα η ίδια η πλέξη μπορεί να είναι επανάληψη και σειρών. Μπορεί μια πλέξη να βασίζεται σε επανάληψη δύο σειρών ή σε 4 σειρές ή σε 6 σειρές ή ακόμα και σε 12 σειρές μετά από μια ευρωπαϊκή πλέξη. Οπότε λίγο πολύ θα πρέπει σιγά σιγά να μπορούμε να διαβάζουμε αυτές τις οδηγίες έτσι ώστε να μπορούμε να τις πλέξουμε. Να δούμε λίγο το παράδειγμα που έχω ακριβώς από κάτω από το τυπογράψει, ότι η παραδείγματος χάρη πλέξη που αντερρύπτει είναι μια πολύ απλή πλέξη, φαντάζομαι να την ξέρετε πώς πλέκετε. Η πρώτη σειρά είναι μια επανάληψη, μια καλή και ανάποδη. Αυτή η παραδοχή των κόδων που επαναλαμβάνεται συνεχώς. Μια καλή και ανάποδη, μια καλή και ανάποδη. Έχω ακόμα και μια κατώ κόδους, δεν το παστογράψει στις οδηγίες πλέξη 100 φορές, θα γράψει μία καλή, μία ανάποδη, μέχρι το τέλος. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχει μία επανάληψη της πλέξης. Η δεύτερη σειρά της πλέξης είναι μία ανάποδη, μία μόνη. Οπότε αυτές οι δύο σειρές πλέον επαναλαμβάνονται συνεχώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την πλέξη που αντορεί σε μία πλεκτή επιφάνεια όσο εμείς θέλουμε. Επίσης, κάτω από αυτή την πλέξη που σας έχω γράψει, λέω ότι η πλέξη μας είναι σε πολλαπλάσιο των κόντων που κάνουν επανάληψη. Η πλέξη που αντερεί είναι επανάληψη δύο κόντων. Αλλά υπάρχουν, αν δεν έχετε διαβάσει κάποιες πλέξεις, μας που είναι πολλαπλάσιο του 4 συν 3 ή του 12 συν 6. Αυτό σημαίνει ότι η επανάληψη είναι οι 12 κόντοι και το 6 είναι για να φέρουμε αριστερά και δεξιά. Όταν πρέπει να εμείς οι εντελώς αριστερά, θα χρειαζόμαστε την πλέξη αριστερά και δεξιά. Αυτό σημαίνει. Οπότε στην οδηγία πλεξίματος θα δείτε ότι ό,τι είναι για τους 12 κόντους, δηλαδή η ακολουθία των κόντων που θα είναι μέσα σε αυτή την επανάληψη, θα είναι συνεχώς ότι τόσες φορές θα πρέπει να την τρέχουν συν 6 κόντους που εκεί μας αναφέρεται ποιοι είναι αυτοί οι 6 κόντοι, η ακολουθία των 6 κόντων, έτσι. Και αν θέλουμε να βάλουμε και ακριανούς κόντους, αυτούς τους κόζουμε εξτρά ή καμιά φορά σε ένα σχεδιάγραμμα πλέξη, γεια σου Ελένη, το πέρα το γνωρίζω, πάω την κυρία του Λίδα, όπου μπορούμε να βάλουμε
προσθέσουμε και ακριανού πόντου. Η ακριανή πόντη συνήθω δεν αναφέρονται μέσα στην πλέξη. Η ακριανή πόντη είναι απλά βοηθητική, έτσι ώστε όταν θέλουμε να γράψουμε τη μία πλευρή επιφάνεια, μία ίδια σε πλευρή επιφάνεια, να έχουμε μία ωραία ούλια για να το γράψουμε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα λοιπόν, ότι οι οδηγίες πλεξίματος αναφέρουν, γράφονται και μας μπορούμε να μας δοθούν με δύο τρόπους. Με γραπτό λόγο, όπως και έχουμε απλώς γραπτό λόγο, αλλά το γραπτό λόγο δεν είναι ολόκληρος, δηλαδή μας δέχει πλέξτε ένα κόντο καλή κόμμα, μετά έναν κόντο ανάπτυξη. Τα ξεχάσετε, δεν υπάρχουν. Γιατί οι αλλιώς δεν έχουμε τόμους για μία πλέξη. Εκεί υπάρχουν απλά συγκνήσεις των λέξεων, και κάποια σύμβολα που είναι το κόμμα, ότι το κόμμα, μετά από ένα κόμμα μέχρι ένα άλλο κόμμα είναι μια απλή οδηγία. Όμως μπορεί να υπάρχει